και στο ότι μια γυναίκα φώναξε τη βοήθεια, επέλεξε ακόμη το κομματικό του καθήκον και να μην το πιάσουν. Επέλεξε να πάει στη μία γυναίκα με τον κίνδυνο αυτό. Για πολύ καιρό το σκεφτόμουν τι θα έκανα εγώ. Υποπτεύουμε ότι εγώ το 67 μέχρι και το 68 σίγουρα με τη διάθεση του κόμματος, αλλά και αργότερα δεν θα πήγαινε. Ότι θα προχωρούσε. Γιατί το κράτησα αυτό το πράγμα στη ζωή μου ολόκληρη, ότι μια σειρά από κανόνες πρέπει να ακολουθούνται, γιατί είναι υπέρτατο καθήκον τελικά αυτό το πράγμα που αφορά την ανθρωπότητα. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ανθρωπότητα ή άνθρωπος, μεμονωμένος, το αφήνω στην άκρη, θα το πω μετά όταν θα κάνει. Αλλά τι μου έδειξε τότε. Όταν διάβασα το βιβλίο του, εξαφνιάστηκα. Με ποια πράγματα ασχολείται. Δεν σκεφτόμουν ότι θα μάθει, εγώ να καθώ τόσο για τα πράγματα που ζούσαν με τους πρόσφυγες. Αλλά δεν σκεφτόμουν ότι θα ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Λίγοι αριστεροί ασχολούνται στην Ελλάδα με τους πρόσφυγες. Ενώ τους αριστερούς του ειδικού του πάντω. Λίγοι. Πολύ περισσότεροι από άλλους χώρους. Αυτοί που ασχολούνται πρακτικά με πρόσφυγες. Αλλά θα το αφήνω στην άκρη. Το γιατί και πώς και τα λοιπά. Με ξάφνισε τότε. Δεν θυμήθηκε συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Και είπα διάλογο σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό ήταν τελικά ο Θανάσης, ακόμη και δεν το ήξερε ο ίδιος. Παραβίαζε ακόμη και την κομματικότητα και τους κομματικούς κανόνες του οποίου θα έπρεπε κανονικά να ακολουθεί για να σώσει μια γυναίκα η οποία μάλλον με τον φίλο της και όταν ήρθε κάποιος να τη βοηθήσει είπε ότι δεν μας παρατάς, ποιος σε κάλεσε εσένα να δεις εδώ πέρα. Διάλειμμα για μένα, συνεχίζουμε την διάλειμμα και να ξαναγυρίζουμε. Ωραία. Η Γκέρτη Σαλουχά πήρε ανάσα, έχει τα χειρόγραφά της, αλλά έχει τον νόμο. Ζητάω συγγνώμη για την αναλογία που προκάλεσα στη σειρά των ομιλητών και λυπάμαι που δεν άκουσα τους προηγούμενους ομιλητές. Αλλά η αφηρημάτα δεν έχει τα όρια της. Λοιπόν, με την πρώτη ανάγνωση του βιβλίου του Θανάση Ξενεζωμένη, μην είναι ακόμη το απαντήσω στην πολύ τιμητική πρότασή του να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου του, ένιωσα συγκλονισμένη από τη θεματολογία, την οπτική, τις εικόνες που ξετυλίγονται στις δύο πρώτες ενότητες, αλλά δεν με έβρισκαν σύμφωνη σε πολλά σημεία οι τελευταίες 5 σελίδες του βιβλίου. Το κεφάλαιο αυτό, που δεν με έβρισκε σύμφωνη, έχει τον τίτλο «Τέτοια πίκρα πώς να την αντέξεις με ερωτηματικό» και αναφέρεται στην αριστερά και τους αριστερούς του τότε και του σήμερα. Σαν αριστερή της ανανέωσης, έκανα γνωστές στο Θανάση τις απόψεις μου για τα γραφόμενά του και τις συγκεκριμένες αντιρρήσεις μου, τις οποίες στην παρουσίαση του βιβλίου θα ήθελα να τις διατυπώσω, και ο Θανάσης, σαν αριστερός επίσης της ανανέωσης, μου απάντησε αμέσως ότι μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Τον ευχαριστώ πολλαπλά γι' αυτό. Ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο, ενισχύθηκαν οι αρχικές αντιρρήσεις μου και για επιπλέον λόγους. Οι αρχές, οι αξίες, η πορεία της αριστεράς και των αριστερών είναι τεράστιο, θεμελιακό θέμα, διαχρονικά για τους ανθρώπους της και επομένως δεν πρέπει να συμμετέχει σαν παρεπίπτον θέμα μετά από δύο τεράστιες επίσης παγκόσμιας σημασίας θέματα, αλλά να συζητείται με ανταλλαγή επιχειρημάτων και άνεση χρόνου. Αυτή μου την άποψη ακολουθώ σήμερα. Περιορίζουμε στο να καταγράψω απλώς τη διαφωνία μου με την προσέγγιση του Θανάση και επιστρέφω στα δύο μεγάλα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο του. Αρχικά θέλω να πω ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο ξεκίνημα για το βιβλίο από την αφιέρωση στη μικρή γλυκιά Ανούλα, αλλά και το ποίημα του Τάσου του Βαδίτη, την πόρτα λίγο το βράδυ. Οι εικόνες που ξεφυλίγονται παρακολουθώντας την προσωπική οδύσσια του ενός ή της μιας που πρωταγωνιστούν στα επιμέρους κεφάλαια της πρώτης ενότητας που το ονομάζει ο Θανάσης του σύγχρονου κόσμου μας, είναι ρεαλιστικές, πραγματικές, σύνθετες, απλά συγκλονιστικές. Αναδεικνύουν με διαισθητική ματιά, λιτά και με ευαισθησία τα τέλετα συνθήκες, τρόπους ζωής σε μερικές από τις χώρες που τροφοδοτούν τα τέλετα καραβάνια μεταναστών και προσφύγων, που δραπετεύουν από την κόλαση, ρισκάροντας τη ζωή τους, άγνωστο αν τελικά θα φτάσουν στην Ιθάκη τους, που είναι για αυτούς ο ονομαζόμενος προσδισμένος κόσμος,
διεκδικώντας να ζήσουν χορτάτοι, χωρίς φόβο, ελεύθεροι, διασχίζοντας σε στεριά και θάλασσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Ο χάρτης που φαινόταν στην αρχή, πριν αρχίσει η εκδήλωση, έδειχνε με τα βέλη του μερικές από τις διαδρομές που ακολουθούν για μήνες και χρόνια ακόμη οι άνθρωποι αυτοί, ώστε να φτάσουν στο στόχο τους. Οι ιστορίες της Τζαμάλ, της Αλίν, της Αλίνα, του Μουσταφά, του Ακίν, της οικογένειας Μαλίκ δεν είναι εξαιρέσεις, αλλά μέσα από αυτές και από αυτές παρακολουθούμε τη σκληρή πραγματικότητα, τι σημαίνει να τιμάς και να πεθαίνεις κάθε μέρα, όχι σε κάποια μόνο γωνιά της γης, αλλά σε ήπειρους ολόκληρους. Άγρες αντιπαλότητες ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες, φυλές, θρησκευτικά δόγματα, πολιτικές προτιμήσεις. Πρωτόγονες συνήθειες, προλήψεις, ιδιοληψίες, δυσιδαιμονίες, μαγεία, θρησκοληψίες, στεγασμένες πολλές φορές κάτω από θρησκευτικό μαντία. Αγραμματοσύνη. Απίστευτη φτώχεια για τους ασύγκριτα πολλούς, στέρηση στοιχειωδών αγαθών. Ψωμί, νερό, γη, δυνατότητα εργασίας. Ταυτόχρονα, οργανωμένο έγκλημα, ληστικές επιδρομές, άγριοι έμιστοι εκτελεστές, εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις, επιβολή διεφθαρμένων και αδίστακτων ισχυρών και πολιτικά και οικονομικά ισχυρών, ανορθόδοξοι ρόλοι και μέθοδες πολυεθνικών, αχαλήνοτοι φεοντάρχες, δουλέμποροι, διαλυμένες και άκρως διεφθαρμένες υπηρεσίες. Πόλεμοι χωρίς έλεος, και τοπική και ευρύτερη για τον έλεγχο της γης και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Βία. Βία ατέλειωτη από κυβερνώντες, αυτοαναγορευόμενους προστάτες, υποτακτικούς αφεντάδων, λογής-λογής συμμορίες. Καμία ασφάλεια. Ανύπαρκτα δικαιώματα γενικών, ούτε σαν ανέκδοτο ισότητα των φύλων, αγοροπολισίες, βία εργασιακή, οικογενειακή, κοινωνικού περιβάλλοντος, διασμοί και ομαδικοί, σωματική τακτοποίηση, ελεγχόμενη φορνία, φάρμα μωρών για να θυσιάζονται τελειτουργικά και να προσφέρουν δύναμη, πλούτη και υγεία στους πλούσιους που μπορούν να πουλάνε ακέραια τα μωρά ή τα τεμαχισμένα μέλη τους. Ανύπαρκτα επίσης τα δικαιώματα των παιδιών. Αγοροπολισίες από τις τρυφερές ηλικίες των 7-8 χρόνων, σκλάβοι σε εργασιακά κάτεργα, γνωστά άγνωστα στον προηγμένο κόσμο, βασανιστήρια, μαστιγώματα, επιστημονικά όμως μελετημένα, που αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στα κορμάτια και στη ψυχή των παιδιών. Η σκνή ως ανύπαρκτη στην πράξη συμβολή οργανώσεων και οργανισμών που δεν μπορούν ή μήπως και δεν θέλουν να ανταποκριθούν στις εκφαντικές κραυγές για βοήθεια, κυρίως γυναικών και παιδιών. Έχω τη γνώμη ότι η πληρέστερη ακτινογραφία των κοινωνιών αυτών δεν θα μπορούσε να υπάρξει σε μερικές δεκάδες σελίδων και μάλιστα μικρού μεγέθους. Οφείλουμε όμως να παραδεχθούμε ότι όλα ή κάποια ή έστω ένα που με ευαισθησία και ανθρωπισμό περιγράφει ο Θανάσης στους ξεριζωμένους είναι γνωστά και σε απλούς πολίτες, σίγουρα όμως στους ευθύνοντες της γης. Έρχονται στην επιφάνεια και μας απασχολούν εικόνες όπως αυτές που πάλι στην αρχή είδαμε και που ο Σάκης Βαμαλίτης αποτύπωσε στην Ιδωμένη το 2015-2016 και άλλες από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δείχνουν πλήρη ταλαιπωρημένων ανθρώπων να τρέχουν κυνηγημένοι σε άγνωστα νησιά και παράλληλες ομάδες κάνουν ευρωπαϊκών πλατών ή όταν περισυλλέγονται ανθρώπινα πτώματα στις θάλασσες, των μικρών παιδιών συγκινούν περισσότερο, ή όταν άνθρωποι χωρίς ελπίδες και προοπτική, στιβαγμένοι στους διάφορους τόπους συγκέντρωσης, hotspot τα ονομάζουμε, δημιουργούν εντάσεις και παραπατικότητα. Επίσης, και όταν κάποιες φορές, διερευνητικός φακός εντοπίζει απλούς πολίτες να αγκαλιάζουν αυτούς τους ανθρώπους, ή όταν άτομα και πραγματικά ανιδιωτικοί συλλογικότητες προσπαθούν να τους συμπαρασταθούν. Σύντομα όμως όλα αυτά ποθούνται σε δεύτερο πλάνο ή ακόμη ξεχνούνται μέσα στην καθημερινότητα και τις δυσκολίες του Ευρωπαίου και του Έλληνα πολίτη. Τελειώνοντας την αναφορά μου στην πρώτη ενότητα, θέλω να πω
ότι ζητούνται κινηματογραφιστές για να αποτυπώσουν όλο αυτό το υλικό που σίγουρα θα ταρακουνήσει στις συνειδήσεις. Στη δεύτερη ενότητα της σύγχρονης Ελλάδος, όπως τη λέει ο Θανάσης, συνδέει με μαϊστρία, αριστερή ματιά, ήθος και ανθρωπισμό τα οξύτατα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση με χρόνιες παθογένειες της χώρας. Η αφήγηση αντιπαραθέτει καλές και κακές πλευρές της καθημερινότητας, κριτικάρει εύστοχα, πολλές φορές πλαγίως τις περισσότερες φορές τα κακώς κείμενα, αφήνει τα πάντα χαραμάδες για να υποδηλώσει ο συγγραφέας την άποψή του, αλλά και να περάσουν αχτίδες αισιοδοξίας. Χρεοκοπίες, απολύσεις εργαζόμενων, περικοπές συντάξεων, φυλακή για οικονομικά εγκλήματα, ακάλυπτες επιπλαγές κλπ. Ψυχιατρίο, ορθοδοξία, διάρρηξη των γενιακών δεσμών, συνέπειες της κρίσης όλα αυτά. Ταυτόχρονα, αγώνες για το ξεπέρασμα των δυσκολιών, γυναίκες παραδομένες στην απελπισία, αλλά και γυναίκες μαχήτρες που παίρνουν τη ζωή της οικογένειας στα χέρια τους. Φυσικά δεν μπορεί να λείψουν από τις γραφές του Θανάση αναφορές στη διαδρομή των αριστερών. Εθνική αντίσταση, φυλακές, εξορίες και να μην συναντιόνται κάποτε αριστεροί φίλοι χρόνια μετά αναθερμαίνοντας τις σχέσεις που είχαν στα προηγούμενα χρόνια. Αριστερός και ευαίσθητος συγγραφέας μας δίνει έφαση στο μυαλό, την ψυχή, την τρυφερότητα, την αγάπη, αισθήματα δυνατά που η απώλεια τους πληγώνει και δεν αντικαθίσταται. Θεωρώ σπουδαία επιλογή να μεταφέρει μαθητική έκθεση με θέμα η οικογένειά μου, χωρίς φυσικά καμιά επέμβαση στο περιεχόμενο, το λέει και ο ίδιος, αλλά δεν χρειαζόταν να μας το πει, ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Με τα μάτια ενός 13χρονου παρακολουθούμε τις τεράστιες αλλαγές και την αναστάτωση της ζωής μιας μέσης οικογένειας που έφερε η κρίση, αλλά και τις διεξόδους που βρήκε το παιδικό του μυαλό. Ακόμη φαγητό έχουμε, αν και κρέας και ψάρια σπάνια, αλλά του μπαμπά πέσανε τα δόντια του και δεν έχει λεφτά να τα φτιάξει στον οδοντογιατρό. Ό,τι λεφτά του δίνει η μαμά, τα ξοδεύει σε κρασί και ούζο και βλαστημάει την κρίση. Ποια κρίση, δεν κάθεται να μας εξηγήσει. Μια μέρα άκουσε τη μαμά να λέει πως άμα χάσει και αυτή τη δουλειά της, θα αυτοκτονήσει ή θα πάει σε μοναστήρι. Από τότε στον ύπνο μου έχω εφιάλτες και φωνάζουν μαμά, μαμά και ξυπνάω. Εμείς τι θα γίνουμε, φοβάμαι και σκέφτομαι ότι ευτυχώς που ζουν ο παππούς και η γιαγιά και άμα η μαμά γίνει καλόγρια θα πάω στο χωριό. Εκεί όμως που ταυτίζεται ο Θανάσης πλήρως με τον ήρωά του είναι η περίπτωση του άστιγου ονειροπόλου ταξιδευτή. Δεν αφήνει τίποτα κυριολεκτικά σχολεία στο. Μεγάλα, μικρά, καθημερινά προβλήματα, συνήθειες που δείχνουν τον πολιτισμό ή την έλλειψη πολιτισμού καλύτερα, τα αισθήματα, την περιφρόνηση του κράτους και των αρχών προς τον πολίτη, όλα αυτά βρίσκονται στο στόχαστρό του. Η μεγάλη πόλη είναι αποκλειστικά για επιμελείς, υγιείς, δυνατούς, που μπορούν να επιβιώσουν, λέει ο άστεγος του Θανάση. Σπίτια χάνονται, άστιγοι στους δρόμους και ο Θανάσης αναδείχνεται ένας παρατηρητικός, συστηματικός και με χιούμορ ρεπόρτερ της καθημερινότητας, αλλά και ένας οξυδικής αναλυτής για τις χρόνες και πρόσφατες παθογένειες της μεγάλης πόλης που ζει και της πόλης του Λάκης, λέω εγώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσαλοκά. Συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε ο Γιώργος Τσιάκας. Γιατί ήταν η υποκριτή μου, τους εάν ήταν εκτός σχέση για να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη. Υπήρχε κατά λεπτά. Υπήρχε λεφτά. Συμφωνώ τώρα με το βιβλίο. Πρέπει να ομολογήσω κάτι, πάνω να πω κάτι, που ψάχνει σε ορισμένους σκοτεινούς μου ανθρώπους όταν τους είπα ότι ξέρετε με αυτά ασχολούμαι. Τη νύχτα διαβάζω κάτι πάντα για να κοιμηθώ, αλλιώς δεν μπορώ να κοιμηθώ ποτέ. Αυτά είναι τα εντελώς συστησμένα πράγματα. Πρέπει να είναι όσο δυνατόν και πιο εύκολα. Το τελευταίο καιρό που ξεκίνησα και διαβάζω εντελώς συστηματικά και τα βιβλία που διάβαζα στην δεκαετία του 50 και του 60. Το δικό μας ανθρώπινο. Ορισμένοι ξεκίνησαν και διαβάζουν τους μεγάλους κλασικούς, τον Στογεύσκη, τον Στόη,
γιατί πράγματι είναι τελικά πολύ σημαντικό να κοιτάξει κανείς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την ανθρώπινη ύπαρξη, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος και κυρίως με συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, αλλά ποιος από εμάς της δικής μου ηλικίας, ποιος και ποια, μπορεί να πει ότι δεν επηρεάστηκε στη δική του δραστηριότητα της εφηβικής ηλικίας από το βιβλίο των ανθρώπων που μιλούσαν για την αντίσταση, που μιλούσαν για όσα υπόφεραν οι οικογένειες και αυτά που ζήσαν στα Ξερονήσια, στη Μακρόνισο, τι ήταν εκείνο το οποίο τελικά έφτιαχνε όλη αυτή την ορμητικότητα την οποία χαρακτήριζε τη δικιά μας γενιά και αν είναι ορισμένη, τότε έτσι είναι οι εποχές. Αλλά βέβαια ο κάθε άνθρωπος από κάπου επηρεάζεται και στην καθημερινότητά του, κάτι διαβάζει. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας, ούτε φιλόλογος, ούτε κανένα από αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι η δική του γραφή ήταν πολύ καλύτερη σε όλα από τη γραφή πολλών σημερινών συγγραφέων που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πρέπει κανείς οπωσδήποτε να τους διαβάσει. Εγώ έκρυβα τόσο καιρό ότι κάθε φορά ξεκινούσα και σταματούσα και έλεγα άστο, τον καινούργιο ρευνό, ενώ το παλαιότερο ήταν εντελώς διαφορετικά. Έψαξα να βρω πέρα από αυτά που είναι το διάβασα τότε και πώς ήταν, είτε με τώρα που μετράει τα άστρα ή οτιδήποτε αυτά τα πράγματα, έψαχνα να βρω τον μήνυμα όλων αυτών. Γιατί είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Ο ένας έτσι, ο άλλος την άλλη γλώσσα κτλ. Αλλά κοινά χαρακτηριστικά είχαν. Και το κοινό χαρακτηριστικό τώρα έχει σχέση με αυτό που τον έχει το πρώτο με τον Θανάση, είναι ότι πάντοτε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα άτομα, πρόσωπα, τα οποία υποφέρουν και άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα τους είναι μακριά τους και γι' αυτό το λόγο αυτοί υποφέρουν ακόμη περισσότερο, αλλά πάντα είναι ο άνθρωπος και η αξιοπρέπεια το σημαντικότερο από όλα. Ακόμη και όταν διαβάζει για τη Μακρόνισο, ας πούμε Λουτέμι, διαπιστώνεις ότι αυτό που σε κάνει να πονάς και να ταυτίσεις με τον άνθρωπο δεν είναι ότι τον κάνουν κομμάτια. Ο πόνος δεν είναι εκείνο που τον νιώθεις. Είναι ότι προσπαθούν να του σπάσουν την αξιοπρέπειά του. Και αυτό η υπεράσπιση αξιοπρέπεια του καθενός είναι εκείνο που σε κάνει να νιώθει σαν ηλέγγυος μαζί του. Να λες είμαι μαζί του. Γιατί ένας άνθρωπος που υπερασπίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τη δική του, και τώρα κάτι που πολλοί το έχουν ακούσει από μένα πάρα πολύ συχνά, που για τους αριστερούς πάντοτε, μερικοί δεν το γνωρίζουν από τις λέξεις, αλλά το γνωρίζουν από μια σειρά από κείμενα τέτοια πράγματα, το γνωρίζουν τον τρόπο που εγώ σπίτι στο λέω ακόμη και σε μαθήματα. Ότι για τους αριστερούς ίσχυε πάντοτε ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο η προσωπική αξιοπρέπεια. Πάντα λέγανε η προσωπική είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι φιλόσοφοι, οι μαρξιστές μιλούσαν πάντοτε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια πρέπει να πάρει με τη λέξη ανθρώπινη. Και το ανθρώπινη έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ένα καθόν το οποίο κατέχουμε και το απολαμβάνουμε όλοι οι άνθρωποι εξ αντιαιρέτου. Και το κατέχουμε εξ αντιαιρέτου σημαίνει ότι δεν μπορεί να το έχω εγώ και να μην το έχει ο άλλος, γιατί είναι εξ αντιαιρέτου. Συνεπώς, αν κάποιος άνθρωπος υποφέρει και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο δικό του πρόσωπο, τότε προσβάλλεται και η δική μου αξιοπρέπεια. Και αυτό για τους κομμουνιστές ήταν, τους αριστερούς λένε τώρα, τους κομμουνιστές λέγω τώρα, τους κομμουνιστές ήταν κάτι το αυτονόητο που τους έλεγε ότι για αυτόν τον λόγο εγώ παρεμβαίνω οπουδήποτε προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ενισφυγή των άμμων, τον οποίο έρχεται τον δέρνει ο άλλος, η γυναίκα η οποία φωνάζει βοήθεια γιατί πάνω τη δέρνει ο φίλος της, είτε είναι κάτι όπως συμβαίνει στην Αγγόλα, στην Ερυθρέα ή οπουδήποτε. Το ονομάζαν τότε προλεταριακή, λάθος η λέξη προλεταριακή, αλλά από εκεί που ξεκινούσε, προλεταριακό διεθνισμό, διεθνή αλληλεγγύη και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είχε σχέση με την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό πυρήνας όλων των διηγημάτων και όλων των μυθιστορημάτων, λιγότερο καλό και περισσότερο καλό με εκείνη τη εποχή. Διαβάστε ακόμη μια φορά και θα διαπιστώσετε ότι αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη αλήθεια. Καλά, οι κριτικοί τη λογοτεχνία πάντα ασχολούνται. Με του πυρήνε που λέει ότι εδώ πέρα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια την οποία υπερασπίζονται είναι πυρήνα, και άρα εξηγεί και τι ήταν αυτό που εκείνο ουσιαστικά με τη γραφή του δείχνει ότι τον χαρακτήρα.
χαρακτήριζε ως αριστερό, αυτό το χαρακτήριζε, ακόμη όποια γεγονότα την αντιγόταν, αυτό είναι το ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Θανάσης όταν διάβασα το βιβλίο, κάνα δύο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη ήταν, τώρα δικά του είναι, είναι από διάφορα εκθέσεις που κάνει συνήθως τα Ηνωμένα Έθνη, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις με περιπτώσεις. Ως γνωστό, οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις για να μπορούν να κάνουν, λένε συνέχεια, εσείς μην βάζετε φωτογραφίες των παιδιών, γιατί τα παιδιά δεν επιτρέπεται, αλλά και οι δικές τους έγχρωμες μπροσούρες έχουν πάντα φωτογραφίες παιδιών. Στην ουσία όμως είναι ευτυχισμένα τα δικά τους τα παιδιά. Τα κάνουν αυτοί ευτυχισμένα στην αρχή και αυτό είναι το καλό. Έχει πάντα ιστορίες. Η ιστορία του τάδε που ξεκίνησε και έγινε αυτό το πράγμα. Αν δεν τα ψάξει κανείς όλα, θα μπορεί να κάνει ένα βιβλιαράκι σαν το Θανάση με παρόμοιες ιστορίες. Το έχει με τον ίδιο τρόπο. Και όχι με το ίδιο αποτέλεσμα που του νιώθει κανείς. Αλλά σκέφτηκε πρώτα, μήπως πήρε κάποιες τις ιστορίες. Το ρώτησε, όμως κιόλας. Το πρώτο ερώτηση ήταν, δηλαδή αυτά τώρα τα πράγματα είναι πράγματα που συνέβησαν, τι κάνουμε εκεί πέρα, μου απάντησε, τα έψαξε, το τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο, ήταν εδώ πέρα, δεν ήταν πολύ. Όχι. Είναι ιστορίες λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι οι ιστορίες τις οποίες ο Θανάσης έφτιαξε περιγράφει ένα ολόκληρο κόσμο, τον κόσμο της σήμερα, τον κόσμο της βαρβαρότητας, γιατί αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κόσμου μας σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, βλέποντας τα πράγματα, ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες, αλλά ιδιαίτερα σε φτωχές χώρες, τις χώρες που γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά πάντως είναι ιστορίες οι οποίες έχουν συμβεί και συμβαίνουν και αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Δεν θα είναι το τάδε όνομα που φεύγει από το τάδε χωριό, είναι ένα άλλο όνομα που φεύγει από το διπλανό χωριό. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή πολλές φορές. Παλιοί φοιτητές μου θυμούνται ότι παλιότερα ξεκινούσα το μάθημα όταν μιλούσα για αυτά τα πράγματα, έλεγα δύο. 1998, όχι τώρα, έλεγα, κοιτάξτε, κάθε φορά που θα λέει ότι έχει απαγορευτικό απόκου για τα πλοία, γιατί θα έχει το απαγορευτικό Αιγαίο πάνω από 8 τροφών, θα ξέρετε ότι εκείνη τη βραδιά ξεκινούν 2 με 3 πλοία από τις κρίσεις της Μικράς Ασίας για να περάσουν πρόσφυγες στην Ευρώπη. Το 1998. Να κάνω στον αριθμό για τις εκλογές που κυκλοφόρησαν το 2000. Γνωρίζαμε για όλα αυτά τα πράγματα. Τα γνωρίζαμε από πολύ μεγάλα τότε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα βρούμε. Αυτό ήταν το ένα πράγμα. Και το δεύτερο που έλεγα, αυτό που θα πω κάθε φορά που πηγαίνω και μιλάω και είμαι δασκάλες και δάσκαλοι τώρα, μου λένε κύριε Σιάκα, τελικά ο αριθμός που μας λέγατε δεν ισχύει. Ξεκινούσα και διαλέξα ακόμη λέγοντας ότι πρέπει να σας πω ότι όση ώρα θα κρατήσει αυτή η εκδήλωση, ας πούμε, μία ώρα, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι άνθρωποι θα έχουν περπατήσει σε αυτήν την ώρα, θα έχουν διασχίσει μία απόσταση, θα έχουν διασχίσει 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα στη μία αυτή ώρα. Και κάποιοι αναρωτιόνται και έλεγα μετά και γιατί αυτό. Έλεγα γιατί αυτή τη στιγμή περπατούν, αυτά τώρα μιλούν στα μέσα της δεκαετίας του 90. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξεκινήσει από εκεί που βρισκόταν σήμερα το πρωί να περπατήσουν για να βρουν ένα σημείο όπου σήμερα το βράδυ θα μπορέσουν να ξαπλώσουν, τα παιδιά τους να φάνε ένα κομμάτι ψωμί και εκεί να έχουν την σχετική έτσι, πεποίθηση ότι δεν θα βρουν παρακρατικές οργανώσεις, δεν υπάρχουν παρακρατικοί να τους σκοτώσουν. Σήμερα η αριθμή αυτή δεν είναι τα 8 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια 4 χιλιόμετρα περπατάει ο άνθρωπος, 2 εκατομμύρια από 4 χιλιόμετρα, 8 εκατομμύρια. Σήμερα ο αριθμός αυτός πια είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Ο αριθμός των ανθρώπων που γίνονται πρόσφυγες καθημερινά, καθημερινά τώρα, είναι ένας αριθμός τεράστιος. Είναι από τις χώρες της Ασίας, δηλαδή Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Τουρκία κτλ. Είχαμε το 2014, 35.000 άτομα τη βδομάδα γινόταν νέοι πρόσφυγες. Αυτό ήταν περίπου 20.000 περισσότερο από το 2013. Ήταν περισσότερο από το 2012. Γι' αυτό τότε, ο τότε κεφαλής της ανθρωπιστικής αυτής της περιπροστήρου και μεταναστών και τα λοιπά των ΕΕ και τώρα γενικό γραμματέας των ΕΕ, του Πέρες, είχε καλέσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις είπε,
τώρα στα διάφορα στρατόπεδα προσφύγων που είναι στην Ιορδανία, στο Λίβανο κυρίως, στην Αίγυπτο, και από 35.000 που είχε το άτομο, από 35 δολάρια το μήνα που είχε το ένα άτομο για να μπορέσει να επιβιώσει, το είχαν κατεβάσει στα 14. Οι χώρες τις οι μεγάλες είχαν πει, δεν σας δίνουμε περισσότερα. Επειδή από τη μία μεριά κόψατε εκεί πέρα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, και από την άλλη ο αριθμός των προσφύγων σε καθημερινή βάση έχει τριπλασιαστεί μέσα στο 2014, τότε ετοιμάστε εσείς μεγάλα κέντρα υποδοχής προσφύγων, τον Νοέμβριο του 2014. Το 2015, κατά τον Ιούνιο, ξαφνιάστηκαν όλοι οι παντελώς. Από πού ήρθαν όλοι αυτοί? Και η ακροδεξία ξαναλένε, είναι προφανές γιατί το κάνουν. Αυτό είναι μια διεθνή συνωμοσία για να καταστρέψουν την Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα προνοούσαμε περισσότερο. Τόσο έχω κάτι τα πράγματα. Τα ξέραμε λοιπόν από πιο μπροστά, γι' αυτό το πράγμα μιλούσε. Τα ξέραμε από τότε. Ο Φανάς λοιπόν έρχεται και λέει, κοιτάξτε, εγώ σας λέω τι συνέβη εκεί πέρα, τι συμβαίνει όμως τώρα ως κανόνας πέρα σε αυτές τις χώρες. Η απόλυτη, προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η γυναίκα η οποία χάνει τον άντρα της και τα παιδιά της σε έναν βομβαρδισμό, σε ενάρκειες οι οποίες κάνουν και η οποία την άλλη μέρα που ξυπνάει για να μπορέσει να επιβιώσει δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα παρά να αποδεχτεί ότι την έχει πουλήσει κάποιος κιόλας έναν. Ο οποίος από την πούληση σε αυτόν έχει το δικαίωμα πρώτον να επιβιάζει, καμία αστυνομία δεν υπάρχει που να την προστατεύσει, κανέναν δεν να την προστατεύσει από εκείνον και ούτε έχει καμία δυνατότητα να μπορέσει να αρνηθεί, να έρχονται και να την πουλάει σε άλλους άνδρες στη σειρά. Και τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και γνωρίζουμε και σε ποιες ηλικίες μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Το γνωρίζουμε όμως από εδώ και πολλά χρόνια. Πόσες γυναίκες ιδιαίτερα από την Αφρική που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εκεί, σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, τη μόνη δυνατότητα, τη μόνη ελπίδα που έχουν είναι κάποια στιγμή πουλώντας το κορμί τους να μαζέψουν τα χρήματα για να πάρουν το κορμί στο κοντό. Ελπίζω το κοντό θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αυτά παρουσιάζει ο Θανάσης. Με τον ίδιο τρόπο, τον οποίο γράφαν τότε οι άνθρωποι στη δεκαετία του 50-60, και ήταν εκείνοι οι οποίοι μας φτιάχναν, νέους ανθρώπους που λένε ότι η ζωή αξίζει, μονάχα να υπερασπίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που υπερασπίζει στο πρόσωπό σου, αλλά στο πρόσωπο αυτό όπου προσβάλλεται αυτή. Με αυτόν τον τρόπο έγραψε, αυτό το χάρη και το παιδί. Όχι γιατί με ενδιαφέρον την πρόσφαση, αλλά για αυτόν τον λόγο, είναι γιατί θύμιζε μια γραφή εκείνης της εποχής, είναι η γραφή εκείνης της εποχής. Δεν θα πω υπόσχεση, αλλά και τώρα, μια σειρά πράγματα. Να πω κάποια. Δύσκολη υπόθεση η υποδοχή τόσων πολλών προσφύγων και δύσκολη υπόθεση η ένταξή του σε αυτή την κοινωνία. Βλέπετε, λέω ένταξη. Κάποιοι θα πούνε αμέσως για τη σωμάτωση και διάφορα άλλα πράγματα. Δύσκολο. Όποιος λέει ότι είναι εύκολο είναι εκείνος ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έζησε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν προσπάθησε να δει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σε ένα από τα διηγήματά του, λέει τις ιστορίες, λέει μέσα την υπόθεση στη Σουηδία. Μάλιστα. Τι συμβαίνει, οι γείτονες οι οποίοι αγαπούν και τους πρόσφυγες, τους πάντες, ακούνε το παιδί κλαίει. Και από κάποιο συμπέρασμα το δέρνουν το παιδί. Επιτρέπεται να δέρνει κανείς το παιδί, προφανώς όχι. Είναι δυνατόν η τακτία από εκεί πέρα και τα παιδιά σε τα δέρνεται. Ειδοποιούν λοιπόν την υπηρεσία νέων της ή και τους όλες τις πολιτισμένες χώρες. Υπάρχει ανώλογη υπηρεσία νέων και προστασία των παιδιών. Οι οποίοι έρχονται, τους καλούν κανονικά και έρχονται και λένε για να δούμε τι κάνει. Ξέρετε, σε εμάς δεν τα δέρνουν τα παιδιά. Οπότε θα πρέπει να το προσέξετε. Και βεβαίως, αφού τελικά λένε να κάνει άνθρωποι, φέρνουν παιδιά και τα λοιπά, λένε ωραία. Μέχρι που αυτή η περίπτωση να λυθεί, να δούμε πώς γίνεται τα πράγματα, αν υπάρχει παιδί και όχι, θα το πάρουμε το παιδί και θα το πάμε κάπου έξω. Σε ένα ίδρυμα ή σε μια άλλη οικογένεια. Έτσι γίνεται στις δικές μας χώρες. Έλατε, που στην πραγματικότητα εγώ και το αγαπούν και το δέρνουν και το κακοποιούν και το δυσκολία από την άλλη πλευρά. Η δυσκολία είναι να κατανοήσουμε ότι όταν κλαίει το παιδί εκεί πέρα, θα βγαίνει και μια δραστηριότητα του παιδιού που λέει: τώρα σου δείξω εγώ σένα. Θα βάλω τις φωνές και θα είναι σαν την κοπέλα που η οποία φόρεξε βοήθεια, βοήθηκε επειδή σαν χαζόταν. Θα βάζει να τη σώσει. Τότε. Σαν αυτή την περίπτωση. Το ζήσαμε στον Ελαιώνα. Με διαφορετικό τρόπο. Φτάνει μια οικογένεια, το ζευγάρι τυφλή. Και οι δύο. Τα παιδιά του βλέπουν. Συχνά από εκεί πέρα και από αρρώστια.
στιγμή